Στενή λωρίδα γη την ενώνει με τη στεριά, κάνοντάς την το μοναδικό ελληνικό νησί που προσεγγίζει κανείς με αυτοκίνητο. Ακτές, Χερσόνησοι, ακροτήρια, βουνά, όρμοι διαμορφώνουν ένα ανάγλυφο Ιωνίου, έναν τόπο καθηλωτικό, τη Λευκάδα. Είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Επτανήσων με 23.000 κατοίκους. Η πόλη σε υποδέχεται με την πολυμορφία και την πολυχρωμία των κτιρίων της. Το λευκαδίτικο δομικό σύστημα είναι μοναδικό στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι σεισμοί και το σαθρό έδαφος πάνω στο οποίο χτίστηκε η παλιά πόλη δημιούργησαν την ανάγκη να επινοηθεί ένας νέος τρόπος οικοδόμησης. Τους λίθινους τοίχους του ισογείου διαδέχεται μια ξύλινη και μεταλλική κατασκευή που κάνει το σπίτι ευλίγιστο για να αντέχει στους σεισμούς. Συναντάμε λοιπόν στην πόλη σπίτια από λαμαρίνα σε διαφορετικά χρώματα που θυμίζουν κάτι από καραϊβική. Και αν η αρχιτεκτονική της πόλης προσαρμόστηκε στις ανάγκες της φύσης, οι παραδόσεις των κατοίκων διατηρήθηκαν αναλύωτες μέχρι σήμερα. Το διάσημο λευκαδίτικο έδεσμα το Σαλάμι πέρασε τα σύνορα του νησιού χρόνια πριν. Λόγω της ιδιαίτερης τεχνικής που ακολουθείται αλλά και του κλίματος του νησιού, το έχουν κάνει ξεχωριστό. Περπατώντας ανάμεσα στα παραδοσιακά μαγαζιά του κέντρου, συναντήσαμε τον Νίκο που συνεχίζει στο εργαστήριο του πατέρα του να φτιάχνει τα ονομαστά σαλάμια του Μπαλωμένου. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά? Εγώ είμαι 38 χρονών, είμαι από μικρός εδώ μέσα από 7-8 χρόνια με τον πατέρα μου και είμαι στην Πάγκα γύρω στα 20 χρόνια. Είμαι βάδι εδώ να κάνω αυτή τη δουλειά που βλέπεις. Από το πρώτο στάδιο που είναι αυτό που βλέπουμε εμείς το τώρα. Πρώτο στάδιο είναι μέχρι αυτό. Μέχρι το να δούμε, να φάμε μάλλον το λουκάνικο, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται? Γύρω στις 10 μέρες. Είναι ένα προϊόν ρήματος, βασίζεται σε μύκητες, γι' αυτό το βλέπετε πως ξανθαίνει, είναι ξανθό στην αρχή το σαλάμι και μετά είναι άσπρο. Αυτό είναι έτοιμο για να φαγωθεί. Μια βόλτα στην πόλη της Λευκάδας σε πλημμυρίζει από γεύσεις και μυρωδιές. Ωστόσο, όπως λένε οι ντόπιοι, η ομορφιά του νησιού βρίσκεται έξω από αυτήν και δεν έχουν άδικο. Η δυτική ακτογραμμή της Λευκάδας θυμίζει κάτι από τις ακτές του Ατλαντικού. Κατάφυτη τη βράχη που απότομα βυθίζονται στη θάλασσα του Ιωνίου, δημιουργώντας παραλίες παραδεισένιες. Κάθισμα, εγκρεμνή, πόρτο κατσίκι, λευκή άμμος, τυρκουάζ νερά. Από τις στιγμές που τα λόγια περισσεύουν. Το 70% του εδάφους της Λευκάδας είναι ορεινό, κρύβοντας το εσωτερικό του πολλά χωριά.
Εκεί αναπτύχθηκαν πολλές παραδοσιακές τέχνες, όπως αυτή του κεντήματος, που η κυρία Τασούλα τη συνεχίζει μέχρι σήμερα, μαθαίνοντάς τη μάλιστα και στις νεότερες γυναίκες. Κυρία Τασούλα, τι κάνετε εδώ, κεντάμε. Κεντάμε. Τα καρσάνικα κεντήματα. Καρσάνικα κεντήματα. Ναι. Καρσάνικα γιατί τα λέτε έτσι. Γιατί εδώ βγήκανε. Είχαμε μια γριά με ένα χέρι που πρωτόφερε αυτό το κέντημα εδώ και δουλεύαν οι γυναίκες και βγάνανε λεφτά. Πότε λέει η ιστορία ότι έγινε αυτό. Αυτό έγινε προπολεμικά. Ήταν εδώ η γριά εκεί. Είχε ένα χέρι μόνο και έβγανε όλα τα σχέδια του κόσμου. Και έτσι το πήραν όλες οι γυναίκες. Και μετά έμαθαν όλες και οι μικρές που γεννιόνται και εκείνες ακόμα μαθαίνουν κέντημα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχει εδώ το κέντημα. Το κέντημα είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ όμορφο, αλλά είναι και πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Θέλεις κλονάκι. Αν όταν κάνεις ένα λάθος, ένα κλονάκι, το χαλάς το κέντημα. Πολλές φορές το δουλέψαμε αυτό το πρωί στο βράδυ, μισή πιο παλιές. Και βγάναμε τίποτα. Φτωχικά ζούμε, αλλά δόξα τω Θεώ. Καλά είναι. Δεν είναι όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια. Εμείς οι πιο μεγάλοι ζήσαμε και χειρότερα χρόνια. Πολύ χειρότερα. Και έτσι τώρα είναι καλά. Όπως οι περισσότερες ορεινές περιοχές, έτσι και η καριά άδειασε από κόσμο. Αυτό είναι και το παράπονο της κυρίας Τασούλας. Ο κόσμος λείπει πολύ. Γιατί ήταν γεμάτο το χωριό ο κόσμος. Τέτοια ώρα δεν μπορείς να κατεβείς στην πλατεία. Δεν είναι πολύ να περάσεις από την πλατεία, από τον πολύ τον κόσμο. Τώρα όμως είναι η ερμηνεία, που είναι το χειρότερο. Δύσκολα ένας τόπος συνδυάζει το παλιό με το νέο, το πράσινο με το γαλάζιο. Στη γη του Βαλαωρίτη και του Σικελιανού, όλα μοιάζουν να δένουν αρμονικά. Σε καταπράσινες πλαγιές, στα ενδότερα της Λευκάδας, βρίσκεται το κεφαλοχώρι της Καριάς. Με χρώματα διαφορετικά από τα παράλια του νησιού, οι κάτοικοί του κρατούν τις παραδόσεις έτσι όπως τις έμαθαν από παλιά. Ο χωριάτικος γάμος επιβιώνει μέχρι σήμερα. Μια εικόνα που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, σαν αυτή που μας έδειξαν η Σταμάτα και ο Κώστας, που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας με τις φορεσιές του γάμου. Αυτή είναι η νυφική στολή. Αυτή είναι η νυφιάτικη στολή. Τη φορούσαν οι νύφες και μόνο αυτές την ημέρα του γάμου. Το φουστάνι είναι μεταξωτό συνήθως. Έχει το τσιμπέ εδώ, αυτό εδώ, που είναι ξεχωριστό από το υπόλοιπο φουστάνι. Το κρέπ ήταν συνήθως άσπρο για εκείνη την ημέρα και μόνο. Τα κοσμήματα μπαίναν πάντοτε μπροστά εδώ στο μπούστο για να φαίνεται ότι είναι αριστοκρατική στολή. Κοσμήματα στα αυτιά, το μαντίλι που είναι άσπρο για εκείνη την ημέρα και για να κατασκευαστεί θέλει πολύ χρόνο, δηλαδή θέλει τουλάχιστον 3 μήνες και για να ντυθούμε θέλει πάνω από μισή ώρα. Αυτή είναι μια τυπική γαμπριάτικη φορεσιά. Είναι περίπου ίδια και με την καθημερινή, απλά ήταν πιο καλή, πιο προσεγμένη. Για το γαμπρό δηλαδή δεν είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όχι, δεν είχε τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κάθε χρόνο γίνεται η αναπαράσταση του χωριάτικου γάμου εδώ στο χωριό. Πότε γίνεται?
το αρχές Αυγούστου. Όπως γινόταν από παλιά με τα προξενιά, όλα. Τα καρφώματα, τα πάντα. Σας αφήνω να το ξανασκεφτείτε λοιπόν, αλλά ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για πρόβα νηφικού σήμερα. Ναι. Αφήσαμε τα δύο παιδιά και κατηφορήσαμε στο χωριό για να δούμε τα περίφημα καρσάνικα κεντήματα με τα μοναδικά τους σχέδια. Τα κεντήματα που βρήκαμε στα μπαούλα μας. Αυτά είναι και η επίσημη καταγραφή τουλάχιστον 200 χρόνια για το κέντημα της Καριάς. Είναι ένα είδος μοναδικό, θα έλεγα, κεντητικής τέχνης. Είναι δηλαδή ένα κέντημα το οποίο γίνεται προς όλες τις κλωστές του υφάσματος. Και οριζόντια και κάθετα και διαγώνια. Κεντιέται δηλαδή από όλα τα μέρη ενός υφάσματος. Σύμφωνα με μια παλιά παράδοση που υπάρχει εδώ στην Καριά, λένε ότι οι Καριάτιδες στην Ακρόπολη είχαν καταγωγή από εδώ. Πάμε στην πλατεία να συναντήσουμε τις σύγχρονες Καριάτιδες. Τραγουδώντας και με την τέτζερη στο κεφάλι, οι γυναίκες της Καριάς μας εξήγησαν για τον όχι τόσο συνηθισμένο στην Ελλάδα τρόπο μεταφοράς. Κυρία Μαρία, φτάσατε στο τραπέζι μας πριν από λίγο με κάτι περίεργο. Με αυτή την τέτζερη, δεν τη λέτε? Ναι, ναι. Στο κεφάλι. Ναι. Αυτό δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Τι είναι αυτό, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Κουβαλάμε νερό από τις πηγές που ήταν στο χωριό, δύο πηγές. Γιατί δεν υπήρχαν νερό στα σπίτια όπως είναι σήμερα και κουβαλάγαμε για όλες τις ανάγκες του σπιτιού με αυτή την τζέντρη και με μία κάτι άλλο που το λέμε βαρέλα, νερό στα σπίτια. Για όλες ό,τι χρειαζόταν να πλύνουμε, να μαγειρέψουμε, τα πάντα. Αυτό είναι αρκετά βαρύ από ό,τι μπορώ να δω. Είναι 2-3 κιλά. Ναι. Και όταν γεμίζει, φαντάζομαι είναι πολλά περισσότερα. Βέβαια. Αυτό λοιπόν το βάζετε εσείς στο κεφάλι. Γεμάτε ανάμεσα νερό. Στο κεφάλι και σε αυτό βάζετε. Αυτό λέγεται ποδολόγα. Ποδολόγα λέγεται ποδολόγα. Αυτό. Και είναι φτιαγμένο από τι? Με πανί. Πανίστριφο γυρισμένο, ναι, και δεμένο. Γυρισμένο, ναι. Το οποίο το βάζει, μπορείτε να μας δείξετε λίγο πώς το κάνετε? Πηγαίναμε στη βέση και βάζουμε την τζέτζερ στο κεφάλι. Και κρατάτε ισορροπία. Ισορροπία. Μετά. Κυρία Ζωή, και εσείς προφανώς ξέρετε να κάνετε το ίδιο πράγμα. Ναι. Φαντάζομαι από μικρό παιδί, από τι ηλικία συνήθως σας μάθαιναν οι μητέρες σας μάθαιναν πώς να το μεταφέρετε? Όχι, μόνες μας πηγαίναμε. Πλέγαμε τις μεγάλες γυναίκες και πηγαίναμε κι εμείς στα πηγάδια. Γιατί εκεί ήταν η πόρτα μας, όταν ήμουν ένα κορίτσι εγώ που 20 χρονών έφυγα από εδώ. Και έπαιρνα ένα τενεκέ και πήγαινα σιγά σιγά και το συνήθισα και το... Από τι ηλικία θυμάστε, πότε βάλατε πρώτη φορά? Θα ήταν από 15. Άρχισα πρώτα με ένα πιο μικρό και μετά άρχισε και έβαζα πιο μεγάλο. Έχετε νοσταλγίσει εκείνες τις εποχές, εκείνα τα χρόνια? Καλύτερα ήτανε. Πιο ξέγνιαστα, μπορεί να μην είχαμε, αλλά ήταν πιο ξέγνιαστα χρόνια. Τώρα έχουμε πιο άγχος. Τώρα το χειμώνα είμαστε πολύ... Πολύ έρημια, βλέπετε τώρα πώς είναι εδώ πέρα ο τόπος. Αυτή είναι η άλλη λευκάδα, η αυθεντική, των εθήμων και της παράδοσης, που αποτυπώνεται σε κάθε πρόσωπο των ανθρώπων της.